ακόμη και μετά από τόσα χρόνια σκέφτεσαι ότι θα έρθει ο κόσμος να με δει. Είμαι καλός. Το σκέφτομαι όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Το άγχος μου είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να βρω κάποια στιγμή έναν τρόπο να το καταλαγιάσω, γιατί δεν μου κάνει καλό. Και που μιλάω μαζί σου, άγχος έχω. Είμαι γενικότερα ένας αγχώδης τύπος. Νίκο, γιατί συγκινήθηκες στην Πάτρα και συγκίνησες και τον κόσμο μαζί τραγουδώντας? Η Πάτρα είναι η πατρίδα μου. Είναι σαν τον ομφάλιο λόρο που είδα τους γονείς μου, είδα φίλους. Σκέφτηκα τα παιδικά μου χρόνια τα οποία ήταν, ας πούμε, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, αρκετά δύσκολα, και πάντα ονειρευόμουν να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ φαντάστηκα ότι θα συμβεί. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι. Θα έκανες τηλεόραση, έχεις προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, από το Voice τώρα που γίνεται, από το Just the Two of Us. Με έχουν προσεγγίσει, αλλά δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο να κάνω τώρα. Πώς νιώθεις με φωτογραφίες παπαράτσι στην παραλία, ο Νίκος Οικονομόπουλος με το απίστευτο σώμα του? Η δουλειά μας έχει μια αλφα προβολή, οπότε είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς μας να γίνει και αυτό. Τόσο καιρό παλεύαμε πριν κάποια χρόνια να μπορέσουμε να γίνουμε γνωστοί στον κόσμο. Και τώρα που γίναμε γνωστοί στον κόσμο και βλέπουν τη δουλειά μας και μας αγαπάνε, θα προσπαθούν να κρυφτούμε. Εγώ δεν κρύβομαι γενικά στη ζωή μου. Είμαι πολύ αυθόρμητος σε ό,τι κάνω. Έχω μάθει να μιλάω στα ίσια. Είναι τρόπος ζωής. Στη Θεσσαλονίκη, στο Vogue, εμφανίσεις. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή σε ένα καινούριο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε εκεί για περίπου 1,5 μήνα. Και μετά θα κατηφορήσουμε προς την Αθήνα, πρώτο Θεός. Κι ό,τι πια δεν σ' αγκαλιά.